μένει μαζί της και αυτά, έτσι. Ναι, δεν με ενδιαφέρει. Και ότι ναι, ναι, ότι δεν θέλει να δώσει συνέχεια αυτή τη στιγμή, έτσι, και θα το συζητήσουν και αυτά και μια κίνηση στην Πάτρα και είσαι στην Πάτρα, θα κρίνουν αυτοί για το να έρθουν σε επαφή μαζί σας. Μας μίλησε εκ μέρους της. Μας έδωσε κάποια στοιχεία που θα σας τα δώσουμε τώρα, τώρα έγινε το τηλεφώνημα αυτό, θα σας τα δώσουμε αμέσως μόλις πάμε στο γραφείο μας επάνω για να μην ακούγονται όλα στον αέρα. Δεν χρειάζεται να διεισδύουν πολύ στα οικογενειακά σας. Ναι, δύο λόγια αν θέλετε να το πείτε για να κλείσουμε. Ναι. Εγώ παρακαλώ αυτόν τον κύριο, όποιος και αν είναι, ό,τι και να έχει με την Πόπη, να με βοηθήσει να έρθω σε επαφή μαζί της ή να την παρακαλέσει και εκείνος εκ μέρους του να με πάρει ένα τηλέφωνο. Δεν ζητάω πολλά, ένα τηλέφωνο ζητάω. Να ακούσω από την ίδια, από τη φωνή της Πόπης ότι είναι να καλά. Να τα ακούσετε κι εσείς, γιατί όλα τα στοιχεία που έχουμε... Γιατί όλα τα στοιχεία που έχουμε μας το λένε αυτό, ναι. Αλλά αν δεν τα ακούσει η μάνα η ίδια, ναι, το ξέρω και το καταλαβαίνω. Αυτό παρακαλώ τον κύριο, αν μπορεί να μου κάνει αυτή τη χάρη. Κυρία Ζωή, εύχομαι όλα να πάνε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είπαμε και πριν ότι πέρασαν ολόκληρα 5 χρόνια και είναι άδικο ένα παιδί να τιμωρεί τους γονείς του 5 ολόκληρα χρόνια. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε απόψε εδώ και που βρήκαμε το παιδί σας και το βρήκαμε στην Πάτρα. Θα σας δώσω όλα τα συγκεκριμένα στοιχεία τώρα που θα πάμε πάνω, γιατί δεν είναι καλό να ακούγονται στον αέρα κάποια πράγματα που θα πληγώσουν και εσάς και πιθανότατα και το ίδιο το παιδί να μετανιώσει αύριο για αυτά που μπορεί να πει για εσάς στον αέρα. Κυρία Φαρμάκη, ευχαριστώ πάρα πολύ και εσάς που ήσασταν μαζί μας. Φαντάζομαι ότι να τις περάσατε κι εσείς κάποια θετικά μηνύματα για να ηρεμήσουν την ταραγμένη ψυχή της. Φίλοι τηλεθεατές, ευχαριστώ πάρα πολύ και εσάς που ήσασταν αυτό το βράδυ κοντά μας και μας βοηθήσατε να πλησιάσουμε έναν άνθρωπο που θεωρείται ήταν αγνοούμενος 5 ολόκληρα χρόνια. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη Παρασκευή το βράδυ. Έως τότε, να είστε όλοι σας καλά. Καλή σας νύχτα.